Πρέπει το πνεύμα μας να αγκαλιάζει όλο και περισσότερο τις παγκόσμιες διαστάσεις του ανθρωπίνου είναι στην ολότητά του και όχι μόνο τα προβλήματα των μικρών καθημερινών εργασιών μας. Αυτές οι μικρές εργασίες είναι αναπόφευκτες. Αναπόφευκτες είναι επίσης ορισμένες προστριβές. Αλλά ο σκοπός της ζωής μας δεν βρίσκεται εκεί. Ο σκοπός μας είναι να γίνουμε κατ' εικόνα του Χριστού, φορείς της θεωρίας του, και να καταλάβουμε την αληθινή έννοια της λέξεως «εγώ». Καταλαβαίνετε? Αν δεν μπορώ να φέρω ως εγώ μια μικρή αδελφότητα, πώς θα μπορέσω να το κάνω για όλη την ανθρωπότητα μέσα στο χρόνο και στο χώρο? Και αυτό είναι η χριστιανική ζωή. Να γίνουμε όμοιοι με το Χριστό. Να έχουμε τις ίδιες κινήσεις της καρδιάς. Τον ίδιο νου με το Χριστό, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Και αν έχουμε στη συνείδησή μας αυτό το σκοπό, οι μικρές προστριβές, οι μικρές φιλονικίες, ούτε που θα διακρίνονται, διότι θα είμαστε προσιλωμένοι με όλο μας το είναι στην κίνηση αυτή. Καταλαβαίνετε? Δεν υπάρχει λύση στο εξωτερικό επίπεδο. Η λύση βρίσκεται αλλού, στο εσωτερικό. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών στη Ρωσία, οι κομμουνιστές είχαν κάθε ελευθερία να κάνουν στους χριστιανούς ό,τι ήθελαν. Έτσι βασάνισαν πολλά εκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά εκείνοι το υπέμειναν αυτό ως μαρτύριο στο όνομα του Χριστού. Δεν πρόκειται για ψυχολογία σκλάβων, αλλά για ψυχολογία ιών του Θεού. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Θα ήθελα το πνεύμα της πάλης να ξεπεραστεί με την επιθυμία της γνώσεως του Χριστού Θεού, όπως ήταν στη ζωή του. Και έτσι θα μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με το Χριστό, πράγμα που μας είναι απαραίτητο. Αλλά επαναλαμβάνω, και οι Απόστολοι επαναλάμβαναν, πρέπει να πάρουμε σοβαρά υπόψη μας ότι ο Θεός ήρθε και μας έδωσε το υπόδειγμα πώς πρέπει να πορευόμαστε πάνω στη γη για να γίνουμε παιδιά του αιωνίου Πατρός, του προαιωνίου Πατρός. Ο σκοπός μας είναι τόσο μεγαλειώδης που ο νους δεν σταματά πλέον στις μικρές λεπτομέρειες. Τότε εξαφανίζεται και η οποιαδήποτε αιτία για φθόνο ή ζηλοτυπία, όποια και να είναι αυτή. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της χριστιανικής ζωής. Οφείλουμε όμως να ελέγχουμε τον εαυτό μας κάθε στιγμή για να μην πέσουμε από αυτό το ύψος. Διότι αν αγνοούμε αυτή τη σφαίρα της ζωής του Χριστού, θα είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι πάνω στη γη. Γι' αυτό σας είπα, να μην επιτρέψετε σε κανένα να υποβιβάσει τον τελικό μας σκοπό. Δεν μπορούμε να τον φτάσουμε τελείως, αλλά η κίνησή μας πρέπει να στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση. Και το υπόλοιπο θα το κάνει ο Θεός. Συγχωρήστε με που σας λέω αυτά τα πράγματα, αλλά είναι απολύτως απαραίτητα για τη χριστιανική ζωή, κυρίως για τη ζωή του μοναχού. Ο Θεός να σας δώσει τη δύναμη να φυλάξετε το πνεύμα σας, το νου και την καρδιά σας μέσα στη σφαίρα της ζωής του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οφείλουμε πάντοτε να ζούμε έχοντας μέσα μας το πνεύμα στραμμένο προς τον πιο υψηλό τόπο, εκεί όπου κατοικεί ο Χριστός. Και θα δείτε ότι μέσα σε μια στιγμή όλα μπορούν να αλλάξουν τελείως. Αυτό που ήταν πριν ανιαρό, απογοητευτικό, καταθλιπτικό, εξαφανίζεται εξαιτίας της επιθυμίας να είμαστε εκεί όπου είναι ο Χριστός, ο Θεός μας. Συγχωρήστε με και προσεύχεστε στο Θεό να μας το δώσει αυτό. Να είστε προσεκτικοί όπως ο πιλότος. Να διαμένετε εν πνεύματι με το Χριστό, με προσευχή ενωμένη με την εργασία, με τη συνείδηση της παρουσίας του Θεού, την υπακοή και τις μακρές ακολουθίες. Πώς να ζήσουμε σε μια ατμόσφαιρα όχι τόσο ευνοϊκή? Να ζούμε το Χριστό ως τη μόνη απόλυτη αλήθεια. Η αμαρτία είναι να θέλουμε να γίνουμε θεοί χωρίς Θεό. Να ακούτε το Χριστό όπως η Μαρία. Τι να κάνει όποιος είναι σαν τη Μάρθα. Να ενώνετε την προσευχή με την εργασία. Να έχετε συνείδηση της παρουσίας του Θεού. Η υπακοή είναι το πιο δυνατό όπλο απέναντι στα πάθη. Ποιο είναι το ευνοϊκότερο λειτουργήμα? Το σπουδαίο είναι να γνωρίζουμε πού είναι το πνεύμα μας. Δύο στήλοι, ο ναός και η τράπεζα.
Η προσευχή που μόλις απευθύνεμαι στο Πνεύμα το Άγιο εκφράζει το πρόγραμμα της ζωής μας. Δεχόμαστε ένα τέτοιο κύμα ανθρώπων που έρχονται απ' έξω και μας απασχολούν τόσες πολλές μικροεργασίες που κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε το ουσιώδες. Και αυτό πρέπει να το αποφεύγουμε. Οι περιστάσεις της καθημερινής ζωής δεν πρέπει να μας εμποδίζουν να διαμένουμε εν πνεύματι με τον Χριστό, ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός, και με το Πνεύμα το Άγιο. Καθώς ερχόμουν εδώ, άκουσα να πετούν διάφορα μικρά αεροπλάνα και σκέφτηκα ότι αυτό αποτελεί μια καλή απεικόνιση της ζωής μας. Ο πιλότος που βρίσκεται εκεί πάνω οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός. Να μην αφήσει το αεροσκάφος του να κατέβει πολύ χαμηλά, για να μην συγκρουστεί με κάποιο σπίτι, με κάποιο άλλο εμπόδιο και συντριβή. Όπως αυτός δεν ξεχνά ποτέ τον κίνδυνο και μένει προσεκτικός στο τιμόνι του, έτσι και εμείς περίπου με τον ίδιο τρόπο χρειάζεται να μην ξεχνούμε την πάλη μας εναντίον στον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί συνέχεια μέσα μας ημέρα και νύχτα. Η μέρα όπως αυτή η προχθεσινή ήταν το Open Day για τη Μονή, η μέρα κατά την οποία επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής έρχονται για ξενάγηση σε όλους τους χώρους της Μονής, ενημερώνονται για το έργο το οποίο επιτελεί η αδελφότητα εκεί και παίρνουν απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις τους σχετικά με τη ζωή της μοναστικής αδελφότητος και την Ορθοδοξία γενικότερα. Μας υποχρεώνει να αναλογιστούμε σοβαρά πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε την πνευματική μας ζωή σε μια ατμόσφαιρα στην οποία είμαστε σαν ξένοι. Πώς να φυλάξουμε ταπεινά, με τρόπο ευάρεστο στο Θεό, τη συνείδηση ότι ο Θεός μας έδωσε περισσότερα από τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση ότι ο Θεός μας έδωσε να δούμε τον Υιό Του, το Λόγο, περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους. Σε τι αναφέρομαι? Στην καλλιέργεια του ζήλου που μας σωθεί να εμπλουτίζουμε πάντοτε περισσότερο τη γνώση μας για το Δημιουργό, τον Πατέρα και Θεό μας. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι άνθρωποι συνωθούνται στις πόρτες και αν αυτές ανοίγουν από τη μέσα πλευρά, συνθλίβονται ο ένας πάνω στον άλλο, χωρίς να μπορούν να ανοίξουν την πόρτα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει τώρα στη συνείδησή μου. Πολλές ιδέες έρχονται μέσα μου και χάνομαι χωρίς να γνωρίζω ποιο είναι το πιο χρήσιμο για σας. Έτυχε κάποτε να περάσω από κάποιο μοναστήρι και όταν μου ζήτησαν να τους μιλήσω, δεν είχα την παραμικρή ιδέα για ποιο πράγμα να μιλήσω. Τώρα αντιθέτως, έχω τόσες ιδέες που η πληθώρα τους μου εμποδίζει το λόγο. Υπάρχουν τόσα προβλήματα. Γιατί? Διότι έργο μου είναι να ζήσω μέσα στις καρδιές σας, μέσα στο πνεύμα σας. Αυτή την εβδομάδα συνάντησα κάποιον από σας και μιλήσαμε για τη ζωή μας με αφορμή κάποιο πρόσωπο που μας επισκέφθηκε. Είπα στο πρόσωπο αυτό πως όταν μας αποκαλύπτεται ο λόγος του Πατρός, τον ζούμε ως τη μόνη αλήθεια, με μια απόλυτη έννοια. Ζούμε αυτή την αλήθεια, το Χριστό, με τη συνείδηση ότι δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να είναι πιο άγιο, πιο βαθύ, πιο υπέροχο, πιο αληθινό από Αυτόν. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ζήσουμε ανάμεσα σε ανθρώπους άλλων παραδόσεων και όμως να μένουμε τελείως γαλήνιοι. Καθώς συζητούσαμε με τον επισκέπτη αυτό στον κήπο μας, μου ήρθε η ιδέα να σας μιλήσω για αυτό το θέμα στη σύναξή μας. Βεβαίως ο σκοπός μου είναι να είστε όλοι εμπνευσμένοι με τέτοια δύναμη που τίποτε να μην μπορεί να χωρίσει την προσευχή σας, την ιδέα σας, τη θεωρία που έχετε για τον Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Πατρός, προπάντων των αιώνων. Ο Χριστός ταπεινώθηκε για να γίνει όμοιος με εμάς σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορούμε να ακούσουμε το Λόγο Του, να Τον δούμε με τα μάτια μας και ακόμη να Τον αγγίξουμε με τα χέρια μας. Όλη μου η ζωή πέρασε μέσα στην πάλη εναντίον στις συνέπειες της παραβάσεως του κοινού πατέρα μας, του Αδάμ, στον Παράδεισο. Αυτή η ιδέα, αυτός ο σπόρος που ο Σατανάς έριξε στην καρδιά και στο νου του Αδάμ να γίνει Θεός χωρίς Θεό, διαπότισε το είναι μας σε τέτοιο σημείο, ώστε να βρισκόμαστε συνεχώς κάτω από την επίρρεια της αμαρτίας. Και αυτό παίρνει τη μορφή μιας αόρατης οντότητας, αόρατης αλλά πολύ ισχυρής, που μας κρατά εχμάλωτους. Μόνο με τις δυνάμεις μας δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε από το αιωσφορικό αυτό πνεύμα, δηλαδή από την υπερηφάνεια, ούτε να βάλουμε στη θέση της την ταπείνωση που ο Χριστός μας παρήγγειλε να μάθουμε από Αυτόν. Όταν αρχίσαμε τη σύναξή μας προσευχηθήκαμε, Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών,
Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ακυρά του, έλθε και σκήνωσον εν ημίν, καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, οδήγησον ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, ικάνωσον ημάς εις παν έργων αγαθών υπακοής, δώσει μην λόγον εν ανοίξει του στόματος ημών, εγκαίνισον εν ημίν το νου του Χριστού σου και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ, θα ήθελα να σας μιλώ οδηγούμενος μόνο από την προσευχή, αυτή τη μορφή επαφής που υπάρχει ανάμεσα σε εμάς και το Θεό. Αυτός έρχεται, μας φωτίζει, μας αποκαλύπτει τα μυστήρια της αιώνιας ζωής. Να τι πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας. Είναι αυτό που κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τη Μαρία, ο Χριστός επένεσε ως αναφέρετο αγαθό σε όλους τους αιώνες, ενώ η εργασία της Μάρθας εκτιμήθηκε πολύ λιγότερο, παρόλη την αγάπη που και αυτή έτρεφε προς τον Κύριο. Ο Χριστός εξήμνησε τη στάση της Μαρίας και επιπλέον υπογράμμισε ότι αυτός ο πλούτος ποτέ δεν θα αφαιρεθεί από αυτήν. Ερώτηση. Τι να κάνει κάποιος όταν από την ένταση των περιστάσεων αναγκάζεται να γίνει Μάρθα? Απάντηση. Το πρόβλημα αυτό απασχολούσε τους ανθρώπους σε όλες τις εποχές. Για να πούμε την αλήθεια, η Μάρθα είναι που κυριαρχεί στην ατμόσφαιρα του κόσμου. Και αυτό συμβαίνει μέχρι σήμερα, ακόμη και στα μοναστήρια. Είναι κανείς διατεθειμένος να δεχθεί περισσότερο μια Μάρθα παρά μια Μαρία, έτσι δεν είναι? Και αυτό ακόμη και στο χρυσό αιώνα του μοναχισμού. Κάπου στο γεροντικό αναφέρεται ότι ένας γέροντας είπε σε κάποιον άλλο: «Πρέπει να έχουμε ανθρώπους που εργάζονται για να συνεχίσει να υπάρχει η αδελφότητα. Παρ' όλα αυτά όμως δεχόμαστε και αυτούς που προσεύχονται». Γελά. Και μέχρι σήμερα έτσι είναι. Εκεί βρίσκεται πράγματι η δυσκολία της ζωής μας. Η πάλη για να επιβιώσουμε υλικά, σωματικά κλπ. Είναι τόσο σκληρή σήμερα. Πρέπει να ενώσουμε αυτά τα δύο. Να ακούμε το λόγο του Χριστού, συγχρόνως όμως να κάνουμε και τις μικρές εργασίες, για παράδειγμα, να καθαρίζουμε το χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων. Κάνοντας περίπατο με έναν από τους πατέρες κάποιο βράδυ, βρήκαμε δύο ψυχές στο σκοτάδι να προσπαθούν να καθαρίσουν το χώρο στάθμευσης της μονής κάτω από το φως της λάμπας. Οι πατέρες δέχονταν για τη μοναχική ζωή ανθρώπους κατάλληλους να εργάζονται και συγχρόνως να βρίσκουν τον τρόπο να προσεύχονται κατά τη διάρκεια της οποιασδήποτε εργασίας. Ίσως γνωρίζετε την ιστορία αυτού του Αγίου που ήταν μάγειρας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του στο μοναστήρι του Κιέβου, στο Πετσέρσκ. Κοιτώντας τις φλόγες της Θερμάστρας, φανταζόταν ότι βρίσκεται μέσα στις φλόγες της Κολάσεως. Και έτσι αγίασε. Βλέπετε πως η εργασία του δεν τον εμπόδισε να βρίσκεται πάντοτε εν Θεό. Μία από τις δυσκολίες των ανθρώπων που ασπάζονται το μοναχισμό σήμερα είναι ότι δεν γνωρίζουν να ζουν όπως αυτός ο φτωχός μάγειρας που αγίασε. Σήμερα κουράζεται κάποιος να μαγειρεύει, ακόμη και μία ημέρα την εβδομάδα. Να γνωρίζετε λοιπόν πως δεν υπάρχει άλλη οδός από τη συνεχή προσευχή, συνυφασμένη με τη διακονία. Όταν ήρθα στο μοναστήριο, ο πνευματικός μου ο πατέρας μου είπε: «Όλα όσα κάνεις, μετάτρεψέ τα σε προσευχή. Όταν ετοιμάζεσαι να ανοίξεις την πόρτα, ζήτησε από τον Κύριο να ανοίξει τη θύρα της μετανοίας. Και οτιδήποτε άλλο, μετάτρεψέ το σε προσευχή». Τοποθετώντας τις πέτρες τη μια πάνω στην άλλη, μπορεί κανείς να λέει: «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες». Δεν υπάρχει άλλη λύση από το να συνδυάσουμε το διακόνημα με τη λοιπή πνευματική εργασία. Γνωρίζετε πως δεν συνηθίζω να μαθαίνω την πνευματική ζωή παίρνοντας για παράδειγμα αρχηγούς κρατών, στρατηγούς κατά τη διάρκεια των μαχών. Αξίζει όμως να θυμόμαστε την περίπτωση του Κρόμουελ, ο οποίος πριν από τη μάχη είπε στην προσευχή του: «Κύριε, θα έχω πολλή εργασία σήμερα, μπορεί να σε ξεχάσω, σύ όμως μη με ξεχάσεις». Όλα αυτά αφορούν εργασίες, όπως το έργο της αδελφής Νί, που συνίσταται στο να βοηθάει τον ηγούμενο με τη λογιστική, γιατί οι ασχολίες όπως αυτή δεν ευνοούν τόσο την προσευχή, σε σύγκριση με τη μαγειρική, για παράδειγμα. Για σας, αδελφοί, αυτή η προσευχή του Κρόμουελ ταιριάζει καλύτερα από τις άλλες, διότι όταν αρχίζετε να κάνετε τους λογαριασμούς, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να ξεχάσετε το Θεό.
Μια εικόνα που συναντά κανείς τους πατέρες είναι αυτή της παρουσίας ενώπιον του αυτοκράτορα. Αν βρεθούμε σε κάποιο χώρο όπου είναι παρόν ο αυτοκράτορας, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την παρουσία του. Είναι εύκολο να φανταστούμε το ίδιο με τον αιώνιο βασιλιά μας. Είναι πανταχού παρόν και έτσι όλες οι εργασίες μας εκτελούνται κάτω από το βλέμμα του. Και αυτό είναι κατάλληλο για όλους και μπορούμε να το εφαρμόζουμε σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Ως τις ημέρες μας, οι μοναχοί ψάχνουν πώς να φυλάξουν τη μνήμη του Θεού σε κάθε περίσταση της ζωής. Αυτός είναι ο λόγος που οι ακολουθίες διαρκούν τόσο πολύ και γίνεται προσπάθεια να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις γήινες ασχολίες, ώστε το πνεύμα μας ελεύθερο να παραμένει εν το Θεό. Ποτέ δεν μου άρεσε ιδιαίτερα να μαγειρεύω. Όταν όμως ήμουν στην έρημο, έπρεπε να ετοιμάσω κάτι για να φάω. Η αίσθηση όμως της παρουσίας του Θεού ή κάποιου αγγέλου δεν με εγκατέλειψε ποτέ στον άθο. Κάποια στιγμή, ο ηγούμενος μου είπε «Μάθετε την ελληνική γλώσσα. Χρειαζόμαστε στη ζωή της μονής ανθρώπους που να γνωρίζουν τα ελληνικά». Όπως σας είπα και άλλοτε, για 7 χρόνια ο νους μου δεν είχε βγει από την καρδιά μου. Από τη στιγμή εκείνη όμως, κατά έναν απτό τρόπο, ο νους μου εγκατέλειψε την καρδιά μου. Ανέβηκε εδώ, δείχνει το μέτωπο, και έπεσε στο εγχειρίδιο των ελληνικών που βρισκόταν στο τραπέζι. Εν τούτης, παρόλο που ο νους μου βγήκε από το εσωτερικό μου, η ειρήνη του Θεού ήταν μαζί μου περισσότερο από ποτέ. Το γεγονός αυτό συνδεόταν με την υπακοή μου προς τον εξαίσιο αυτόν άνθρωπο, τον ηγούμενο Μισαήλ, που μου είπε «Πάτερ Σοφρόνιε, αν το κάνετε αυτό από υπακοή σε μένα, εγώ θα είμαι υπεύθυνος για σας ενώπιον του Θεού και εσείς θα διαμένετε εν ειρήνη». Και χάρη στο λόγο μου, η ειρήνη αυτή δεν με εγκατέλειψε, παρά το ότι ήμουν συνεχώς άρρωστος από ελονοσία. Το σημείο που έφυξα τώρα είναι ίσως αληθινά ένα από τα πλέον ουσιώδη και πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο νου μας. Στο μοναστήρι έτρεφα ένα βαθύ σεβασμό προς τον ηγούμενο και τους συνεργάτες του, οι οποίοι φρόντιζαν για την ασφάλεια της ζωής της αδελφότητος. Περνούσα τις ημέρες μου χωρίς καμία μέρημνα, χωρίς να σκέφτομαι τι θα φάω, πώς θα ντυθώ, πώς θα πληρώσω τους φόρους κλπ. Ο νους μου ήταν πραγματικά ελεύθερος από κάθε βιωτική μέρημνα, όπως ψάλλουμε στο χερουβικό. Με τον τρόπο αυτό έκανα όλες τις εργασίες μου χωρίς να ενοχλούμε στο επίπεδο της μνήμης του Θεού και της αίσθησης του Θεού ή άλλοτε, όπως μου φαινόταν, κάποιου αγγέλου. Αυτό που γίνεται από υπακοή γίνεται χωρίς πάθος, αλλά πρέπει να γίνεται με τρόπο αληθινά άψογο. Στο άρθρο μου περί μοναχισμού αναφέρω το πρόβλημα της υπακοής ως το πιο σπουδαίο. Διότι με την πράξη της υπακοής, ο νους μας μπορεί να βρίσκεται ενώπιον του Θεού σε κατάσταση καθαρότητος. Έτσι πολεμά κανείς τα πάθη. Με τον τρόπο αυτό, κανένας εμπαθής λογισμός δεν μπορεί να μας υποδουλώσει. Έχω ήδη μιλήσει πολλές φορές μαζί σας, ομαδικώς ή κατηδίαν, για το θέμα αυτό και θα ήθελα αυτό να μείνει στο μοναστήρι μας ως μια από τις πιο υψηλές αρχές της πνευματικής ζωής. Πώς να περιγράψουμε την κατάσταση αυτή? Σαν κατάσταση κατά την οποία η σκέψη μας βρίσκεται εκεί όπου είναι ο Χριστός και τότε η προσευχή μας είναι μαζί Του. Με αυτόν τον τρόπο δεν μένει πολύς τόπος για τα πάθη. Συνηθίζουμε να ζούμε έτσι και από τη ζωή αυτή της ηρεμίας αναγεννάται όλο το είναι μας, διότι από το δηλητήριο του πρώτου πειρασμού στον Παράδεισο, έσεσθε ως Θεοί, φέρουμε μέσα μας αυτή την αμαρτία και η υπακοή μας ελευθερώνει. Η πράξη της υπακοής θα μπορέσει να σας βοηθήσει να το καταλάβετε αυτό καλύτερα παρά ο λόγος μου. Και θα δείτε έπειτα ότι η πιο εύκολη οδός είναι να υπακούουμε και όχι να δίνουμε διαταγές. Και ότι η υπακοή
είναι το πιο ισχυρό όπλο απέναντι στα πάθη. Η καθαρά προσευχή δεν δίδεται σε όσους μελετούν πολύ. Με την έννοια αυτή, η οδός της επιστημονικής θεολογίας είναι λιγότερο αποτελεσματική και σπάνια μπορεί να οδηγήσει στην κατάσταση της καθαράς προσευχής. Η υπακοή όμως είναι πραγματικά υπέροχη. Με αυτήν φτάνει κανείς την προσευχή αυτή χωρίς μέρημνες για την καθημερινή ζωή. Μέρα και νύχτα δεν έχει κανείς παρά μόνο το Θεό. Εξωτερικά δεν διακρίνει κανείς τίποτε, αλλά το ζει ο καθένας μέσα του. Γνωρίζετε ότι στην κοινοβιακή ζωή υπάρχει ένας καταμερισμός ευθυνών. Στον Άθο παρατήρησα ότι προβάλλουν κάποτε κάποια διακονήματα και περισσότερο απ' όλα αυτό του ηγουμένου ως πιο ευνοϊκά σχετικά με το πνευματικό επίπεδο. Αυτό δεν είναι σωστό. Κανένα ανθρώπινο λειτουργήμα, ούτε και αυτό του Πατριάρχου, δεν μπορεί να έχει αξία χωρίς την καθαρά προσευχή. Ένας Πατριάρχης μπορεί να περάσει όλη τη ζωή του με προσευχή, αλλά μπορεί επίσης να κάνει εκκλησιαστική πολιτική ή κάτι παρόμοιο. Έτσι δεν υπάρχει αφορμή ζηλοτυπίας. Αν μαγειρεύω, υπηρετώ τον Πατριάρχη που μου λέει «Σήμερα η σαλάτα ήταν ή δεν ήταν τόσο καλή όσο η χθεσινή». Και εγώ είμαι ο υπηρέτης. Από την άποψη της καθημερινής ζωής στην οποία είμαστε συνηθισμένοι, είναι θέση υφισταμένου το να μαγειρεύεις ή να ετοιμάζεις το δωμάτιο του Πατριάρχη, να καθαρίζεις τον ξενώνα κλπ. Δεν μας ενδιαφέρουν όμως ούτε η υψηλή θέση, ούτε η επιδίωξη κάποιων διακονημάτων, διότι με την υπακοή αποκτά κάποιος την καθαρά προσευχή και τότε δεν νιώθει ζήλια ενώπιον οποιοδήποτε μέσα στον κόσμο. Υπερνικά τη ζήλια. Σας έχω πει πολλές φορές ότι αν πάτε σε κάποιο μοναστήρι και σας ζητήσουν να πάρετε το λόγο, μιλήστε για την υπακοή. Είναι αλάθητο. Οι υπεύθυνοι θα είναι ήσυχοι και όσοι από τους μοναχούς είναι πραγματικά πνευματικοί άνθρωποι θα καταλάβουν ότι ο ηγούμενος δεν βρίσκεται σε κατάσταση πιο ευνοϊκή πνευματικά, αλλά ότι είναι ο τελευταίος που λαμβάνει την καλύτερη θέση. Στο μοναστήρι πρέπει να υπάρχει υγιή συνεργασία, χωρίς ανταγωνισμό για κάποια διακονήματα ή θέσεις. Στο μοναστήρι δεν υπάρχουν θέσεις, όπως στη διοίκηση του κράτους. Ένας δόκιμος, υπακούοντας, μπορεί να βρεθεί σε πνευματικό επίπεδο, ανώτερο ακόμη και από το επίπεδο του ίδιου του Πατριάρχη. Ένας Ρώσος μοναχός, από τα Καρπάθια, γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο, ήταν πραγματικά ήσυχος και ταπεινός, είπε μια μέρα στο γέροντα. «Ποτέ στη ζωή μου δεν προσέβαλα κάποιον». Ο γέροντας διηγείται πως, μιλώντας με αυτό τον νέο μοναχό, ταπεινώθηκε εντελώς. Γιατί? Ίσως ο Σιλουανός θυμόταν ότι παραλίγο να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο, πράγμα που ποτέ δεν συγχώρησε στον εαυτό του. Εντυπωσιάστηκε ακούγοντας έναν δόκιμο να λέει ότι ποτέ δεν προσέβαλε κάποιο πρόσωπο, είτε ως παιδί είτε ως μαθητής στο σχολείο, αλλά και ως την ηλικία που μπήκε στη Μονή, περίπου στα 27 ή 28 του χρόνια. Το πιο σπουδαίο είναι να γνωρίζουμε πού βρίσκεται το πνεύμα μας. Αν θέλουμε δηλαδή να είμαστε με το Χριστό, με το Λόγο, στον οποίο ο Πατήρ εναπέθεσε όλα όσα έχει αιωνίως. Όταν έχουμε το Χριστό, αν τον βλέπουμε ως Θεό, αυτός είναι τέλειος Θεός. Αν τον θεωρούμε ως άνθρωπο, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος. Η σοφία, η ταπείνωση, η ζωή, το αιώνιο φως, όλα είναι σε Αυτόν. Τώρα είμαι πιο ελεύθερος να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, διότι, ο Θεός να με συγχωρήσει, ό,τι έγραψα για την πνευματική ζωή, οι Αθωνίτες πατέρες το αναγνώρισαν ως σωστό. Για την ακρίβεια, όλα αυτά τα έμαθα στα πρώτα χρόνια της υπακοής μου στον Άθο. Είμαι ευγνώμων σε εκείνους που είχαν τη φροντίδα να παλεύουν για τη ζωή της Μονής. Και έτσι εγώ μπορούσα να προσεύχομαι αδιάλειπτα, μέρα και νύχτα, χωρίς να μπορώ να σταματήσω. Στο στάδιο αυτό, το οποιοδήποτε τυπικό καθίσταται εμπόδιο. Όταν οι μαθητές και συνεργάτες του Επιφανίου Κύπρου, την εποχή που ήταν επικεφαλής της αυτοκεφάλου αυτής εκκλησίας, του πρότεινα να πάει να ακούσει την ανάγνωση της ακολουθίας των ωρών. Τους απάντησε ποιες ώρες και τι κάνετε μεταξύ αυτών. Για έναν τέτοιο άνθρωπο δεν υπάρχει τυπικό, κανόνας προσευχής.
Στην καθημερινή ζωή ενός κοινοβίου υπάρχουν δύο κεντρικά σημεία γύρω από τα οποία περιστρέφεται η ζωή των μοναχών. Ο ναός και η τράπεζα. Ένας μοναχός από το Ρωσικό, πολύ ηλικιωμένος, μου είπε κάποτε που πέρασε από εκεί. «Πάτερ Σοφρόνιε, είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά η ενότητα του μοναστηριού είναι ασφαλής από τον κανόνα, από το τυπικό και από τη συνάθρηση γύρω από την κοινή τράπεζα. Αυτό είναι ένα σημείο πολύ σπουδαίο για όσους είναι αδύναμοι. Το να είσαι πάντα παρόν στις ακολουθίες και στα γεύματα. Προσωπικά δεν έχω το δικαίωμα να το λέω αυτό στην κατάσταση που βρίσκομαι τώρα, αλλά στο παρελθόν ήμουν πάντοτε πολύ ακριβής στο θέμα αυτό μέσα στο μοναστήρι. Τα δύο αυτά σημεία κρατούν την εξωτερική, τη διοικητική αν θέλετε ενότητα μέσα στη μοναχική ζωή. Στον Άθο δεν έγιναν ακόμη όλα τα ιδιόρυθμα μοναστήρια κοινόβια. Μένουν ακόμη μερικά ιδιόρυθμα. Το Παντοκράτορος, το Χιλανδάρι, του Ζωγράφου, νομίζω. Το Βατοπέδι πρόκειται τώρα να γίνει κοινόβιο, καθώς και αυτό των Ιβύρων. Ξέρετε, όταν ο μοναχισμός αρχίσει να πέφτει σε παρακμή, χρησιμοποιούν ένα επιχείρημα πολύ υψηλό υπέρ της ιδιόρυθμης ζωής, λέγοντας ότι ο καθένας μπορεί να οργανώσει τη ζωή του σύμφωνα με τις προσωπικές του διαθέσεις. Καταλαβαίνετε? Κηρύττουν την ελευθερία του ασκητικού αγώνα. Αλλά για μας, το λέω και να το γνωρίζετε καλά, ο ναός και η τράπεζα σχηματίζουν μια ενότητα βεβαίως εξωτερική, αλλά που είναι απαραίτητη διότι διατηρεί τη συνοχή του μοναστηριού. Η ώρα μας πέρασε. Συγχωρήστε με, μπερδεύτηκα από την επιθυμία να τα πω όλα σε μια στιγμή. Όταν είμαστε αληθινά συντετριμένοι, ο Θεός εισακούει τις προσευχές μας. Όταν είμαστε αναπαυμένοι, δεν απαντά. Ο Θεός να σας ευλογεί. Συνεχίστε την οδό του Σιλουανού. Ακηδεία. Προσευχή και ανάγνωση. Συμφωνία πνεύματος ανάμεσα στον πατέρα Σοφρόνιο και τον γέροντα Σιλουανό. Υπόσταση. Συνομιλία με τον πατέρα Βλαδίμηρο και απόγνωση. Είναι για μένα μεγάλη χαρά να ξαναβρίσκομαι και πάλι ανάμεσά σας. Εδώ και μερικές ημέρες η κατάσταση της υγείας μου δεν ήταν τόσο καλή όσο τώρα. Για την ώρα αισθάνομαι καλύτερα. Εν τούτης, αυτές οι μικρές κρίσεις παρακινούν το πνεύμα μου να ατενίζει το θάνατο. Από καιρό χάσαμε τη συνήθεια να συγκεντρωνόμαστε και να μιλούμε για τις πνευματικές μας ανάγκες. Και τώρα, κατά τη διάρκεια της μικρής αυτής κρίσεως, δεν ξέρω γιατί, ένας εχθρός πολύ επικίνδυνος για όλους αρχίζει να εμφανίζεται. Η ακηδεία. Γνωρίζετε όλοι ότι η λέξη ακηδεία σημαίνει στα ελληνικά την έλλειψη φροντίδος για τη σωτηρία μας, πράγμα που έρχεται όταν αφήνουμε τη ζωή μας να απορροφηθεί από τις καθημερινές μέρημνες και τις εργασίες της ρουτίνας. Με απασχολούσε η σκέψη. Πώς μπορεί κανείς να πολεμήσει εναντίον της ακηδείας που αποτελεί για μας έναν πραγματικό κίνδυνο? Πρέπει να καταλάβετε αυτό τον κίνδυνο σε σχέση με τον κόσμο που μας περιβάλλει. Γνωρίζετε ότι η απουσία ακόμη και της αναφοράς του ονόματος του Θεού έγινε χαρακτηριστικό της ζωής μέσα στον κόσμο. Το μοναστήρι μας διέρχεται τώρα μια περίοδο ιδιαίτερα πολύπλοκη εξαιτίας του σχεδίου να αγοράσουμε το αγρόκτημα που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου και των προβλημάτων που θα δημιουργήσει η προσάρτηση του κτήματος αυτού στο μοναστήρι μας. Θα είναι ένα μεγάλο έργο και θα πρέπει να το κάνουμε χωρίς να χάσουμε την πνευματική μας έμπνευση. Όταν μιλούμε με όσους έρχονται, πρέπει να βρούμε μια σωστή γραμμή. Για να μην ρίξουμε κάποιον στον πόλεμο κατά της καινοδοξίας που προκαλείται από την υψηλή ιδέα που έχει για τον εαυτό του, έτσι ώστε το πρόσωπο αυτό να διαμένει σε μια κατάσταση ταπεινή και να μην καινοδοξεί. Νομίζω πως πρέπει όλοι σας να γνωρίζετε τη στάση που πρέπει να έχουμε όταν μιλούμε με όσους μας επισκέπτονται. Είναι η επιστήμη της Εκκλησίας που μας διδάσκει πώς να ενεργούμε. Δεν είναι εύκολο για έναν πνευματικό πατέρα να καθοδηγεί ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια ενός Ορθόδοξου συνεδρίου που πρόσφατα έλαβε χώρα στο Βέλγιο, όλοι αναζητούσαν τέλειους πνευματικούς, αυθεντίες αλάθητες κλπ. Σας είπα ήδη ότι πολλά εξαρτώνται από τη στάση του προσώπου που έρχεται στον πνευματικό. Για να καλλιεργήσουμε το λαό που αποτελεί το πλήρωμα της Εκκλησίας,
Πρέπει να τους μάθουμε να πλησιάζουν τον Πνευματικό με την προσευχή «Διευχών του δούλου σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο Σωτήρη ημών, δίδαξόν με το θέλημά σου». Δίδαξόν με πώς οφείλω να πορεύομαι. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Πνευματικός Πατέρας, στο μοναστήρι μας τουλάχιστον θέλω να πιστεύω, δεν προφέρει λόγο χωρίς να σκεφτεί, χωρίς προσευχή. Γι' αυτό να κρατάτε το λόγο που σας λέει. Έτσι, η συζήτηση θα είναι σύντομη, αλλά πολύ επικοδομητική. Αν όμως αρχίσουμε να συζητούμε για όλες τις άλλες πιθανές πλευρές του προβλήματος, όλα θα χαθούν. Αρχίστε με τη σκέψη ότι, ακόμη και αν ο Πνευματικός κάνει λάθος, διότι κανένα ανθρώπινο όν δεν είναι τέλειο, λόγω της ταπεινής στάσης σας, η Θεία Χάρη θα είναι παρόλα αυτά μαζί σας. Σε τι πράγμα αναφέρομαι? Γνωρίζετε πως ό,τι υπάρχει, υπάρχει διότι ο Θεός το έφερε στην ύπαρξη. Ο Θεός σκέφτεται και ο κόσμος έρχεται στην ύπαρξη. Αν κάποιος δεν πιστεύει ότι ο Θεός, ο δημιουργός του κόσμου τούτου, ήρθε και μίλησε μαζί μας, το πρόσωπο αυτό θα μπορεί να λέει λόγια που φαίνονται σοφά και πιστικά, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι παρόλα αυτά άσχημο. Αντίθετα, αν κάποιος αναζητά το θέλημα του Θεού με απλότητα και ταπείνωση, ο Θεός μπορεί να επανορθώσει εύκολα την οποιαδήποτε κατάσταση. Σας το λέω αυτό έτσι ώστε, αν έρχεστε με εμπιστοσύνη και υπακοή στον Πνευματικό Πατέρα, να μην φοβάστε ποτέ ότι θα σας καθοδηγήσει άσχημα. Ο Θεός θα βρει το μέσον να σας αποκαλύψει την αλήθεια. Αλλά αν πηγαίνουμε κρίνοντας το λόγο του Πνευματικού σχετικά με το θέλημα του Θεού μέσα στον κόσμο, τότε ο οποιοσδήποτε λόγος του θα είναι επίσης σχετικός. Αντίθετα, αν πηγαίνουμε με υπακοή, με αυτή την προσευχή θα προοδεύσουμε και η καρδιά μας θα γίνει πιο ευαίσθητη σε κάθε πνευματική κίνηση που επέρχεται από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Όταν σας μίλησα για την υπακοή στον ηγούμενο, εμφανίστηκε ένα πρόβλημα που έλαβε ένα χαρακτήρα ιδιαίτερο σε σχέση με κάποια άλλη πλευρά. Την πειθαρχία εξαιτίας του έργου του ηγουμένου και της δικής μας πεπτοκυΐας καταστάσεως. Αλλά η πνευματική υπακοή είναι υποχρεωτική στην καθημερινή ζωή. Να προτιμάτε να γίνετε το θέλημα κάποιου άλλου και όχι το δικό σας. Να δέχεστε κάθε λόγο του Πνευματικού Πατέρα ή κάποιου αδελφού ή κάποιας αδελφής με μια στάση θετική και να προσπαθείτε να βρίσκετε τρόπους να διακονήσετε τον αδελφό σας και την αδελφή σας. Προτιμήστε να εκπληρώνετε το θέλημα κάποιου άλλου προσώπου παρά το δικό σας. Στην περίπτωση αυτή θα δημιουργείτε μια ατμόσφαιρα όπου η καρδιά θα γίνεται πολύ μαλακή, πολύ ευαίσθητη σε κάθε κίνηση, σε κάθε είδους πνευματικές αλλοιώσεις. Αυτό που η Εκκλησία ζητά και είναι αυτό που ονομάσαμε συνοδικότητα. Στη συνοδικότητα αυτή, το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί υποχρεωτικά κατά την τάξη της επίσημης ιεραρχίας. Θυμηθείτε την περίπτωση κατά την οποία στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 βρέθηκε ένας διάκονος 20 ετών, ο Αθανάσιος, και πρότεινε στη Σύνοδο τη λέξη «ομοούσιος». Η λέξη αυτή δεν είχε ως τότε θεολογικό νόημα, αλλά της έδωσαν μια έννοια και η Εκκλησία χρειάστηκε αρκετό χρόνο να την αφομοιώσει με ορθό τρόπο. «Ομοούσιος» σημαίνει «της ιδίας ουσίας». Δεν μπορεί κάποιος εύκολα να αφομοιώσει κάποιο νέο πράγμα. Και σας λέω πως ο όρος αυτός δόθηκε σε έναν διάκονο 20 χρονών, τη στιγμή που υπήρχαν εκεί πατριάρχες, ομολογητές, επίσκοποι. Όταν είμαστε ενωμένοι, ο καθένας προσεύχεται να δώσει ο Θεός το πνεύμα της υπακοής στο θέλημά του και να μας ευλογήσει όλους. Ακούτε τους άλλους με την καρδιά σας, για να καταλαβαίνετε πότε το πνεύμα του Θεού μιλά με την καρδιά του οποιοδήποτε,
του πιο νέου ή του πιο ηλικιωμένου ή κάποιου μεσόκοπου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αλλά για να φτάσει κανείς εκεί πρέπει να εργαστεί. Και πάλι αναγκάζομαι να σας επαναλάβω ότι εκεί φτάνει κανείς μόνο με την υπακοή. Μόνο με τη διακονία καθίσταται κάποιος όμοιος με τον Κύριο. Τι έδειξε ο Χριστός κατά το μυστικό δείπνο? Παρόλο που ήταν ο Κύριος, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Για να επανέλθω στο θέμα μας, βλέπετε ότι οι τέσσερις πνευματικοί στους οποίους ο Σιλωανός έθεσε το ερώτημα υπήρξαν πολύ σωστοί και μάλιστα πολύ διακριτικοί. Στους βίους ορισμένων Αγίων θα το χαρακτήριζαν αυτό ως όραμα κλπ. Δεν πρόσθεσα τίποτε σε ό,τι είπε ο Άγιος Σιλωανός για το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, ότι δεν ικανοποιήθηκε από τις απαντήσεις των πατέρων. Το άφησα όπως μου το διηγήθηκε. Είναι σωστό, ξέρετε. Η διακινδύνευση στην πνευματική ζωή. Εθνικισμός και οικουμενικότητα. Διακινδυνεύουμε όταν μιλούμε για τον εαυτό μας. Ο γνωστός Θεός. Ο τίτλος του βιβλίου «Ο ψώμεθα των Θεών». Ο φόβος της πλάνης. Η θεοφάνεια στον Όσιο Σιλουανό και η κληρονομιά του. Ο κίνδυνος του εθνικισμού. Η χάρη και η θεοεγκατάληψη. Ο μοναχισμός ως βίωση της όλης ανθρωπότητος. Ο γέροντας Σιλουανός γράφει για κάποιον μοναχό που του είπε: «Στα 30 χρόνια της ζωής μου δεν έθλιψε κανέναν». Και για κάποιον άλλον που είπε: «Όλοι οι αδελφοί με αγαπούν γιατί υπακούω σε όλους». Προβάλλει το ερώτημα: δεν είναι άραγε επικίνδυνο να μιλά κάποιος έτσι για τον εαυτό του? Και δεν προκαλεί με αυτόν τον τρόπο μεγάλο πειρασμό στον ίδιο? Ναι, και βέβαια προκαλεί. Και δεν είναι δυνατό να τον αποφύγει. Αλλά ήδη από την αρχή της πίστεώς μας οι Απόστολοι αναγκάστηκαν να πούν στο κήρυγμά τους ότι έζησαν κοντά στον ίδιο το Θεό τόσο πολύ καιρό. Και ασφαλώς συνιστάται σε όλους τους μοναχούς να μην μιλούν για τέτοια πράγματα ώστε να μην προκαλέσουν στον εαυτό τους τον πόλεμο του εχθρού. Η αρνητική πλευρά του θέματος αυτού έγκυται στο εξής. Αν όλη η εν Χριστώ ζωή οφείλει να παραμένει και κρυμμένη, τότε πώς θα μορφώσουμε τα παιδιά και τη νέα γενιά που τώρα αναπτύσσεται με τη διδασκαλία του Χριστού? Εγώ ο ίδιος το διακινδύνευσα πολύ συγγράφοντας τα δύο αυτά βιβλία, δηλαδή αυτό που αναφέρεται στον γέροντα Σιλουανό και κυρίως αυτό που αναφέρεται σε μένα τον ίδιο, το «Ο ψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Αυτό όμως το αποφάσισα λίγο πριν από το θάνατό μου, του οποίου την έλευση περιμένω εδώ και πολλά χρόνια. Γράφω γι' αυτό στον πρόλογο του βιβλίου μου, «Στο ψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Ωστόσο δεν υπήρξε και δεν υπάρχει άλλη στιγμή επάνω στη γη κατά την οποία ο εχθρός του Χριστού να έχει τόση ισχύ. Είναι αδύνατο να αποφύγουμε την πράξη αυτή της εξιστορήσεως του να διηγούμαστε αυτά που ζήσαμε. Όταν ανέλαβα την ευθύνη να ιδρύσω το μικρό αυτό μοναστήρι, υπήρχε στην ψυχή μου η επιθυμία να μεταδώσω εκείνο που μου έδωσε ο Θεός να γνωρίσω στο Άγιον Όρος και κυρίως το πρόσωπο του θεράποντά του Σιλουανού. Έγραψα στα βιβλία μου ότι συστέλλομαι να μιλήσω σχετικά με τα χαρίσματα του Θεού, αλλά όμως ότι δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από αυτήν. Όλοι εσείς με βλέπετε και από τον όλο τρόπο της ζωής μου βεβαίως είστε πεπισμένοι ότι δεν παριστάνω τον γέροντα. Πάντοτε θεωρούσα τον εαυτό μου αδελφό σας και όχι γέροντα, και όποιος έχει καλή διάθεση μπορεί να το διαπιστώσει. Δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να απευθύνει εξουσιαστικό λόγο ως γέροντας σε κανέναν από εσάς. Διηγόμουν απλώς γεγονότα για τη ζωή μου και προπαντός από τη ζωή του γέροντα Σιλουανού. Με τον ίδιο τρόπο, όπως και όλοι εσείς, θέλω να λατρεύω εκείνον τον Θεό που γνωρίζω και όχι εκείνον που δεν γνωρίζω. Σε κάποιο ναό της Λαύρας, της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου υπάρχει η επιγραφή «Το γνωστό Θεό», σε αντίθεση προς το κείμενο της Αγίας Γραφής, όπου μνημονεύεται βωμός στην Αθήνα αφιερωμένος στο αγνώστο Θεό. Το πρόβλημα αυτό, αν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό όπως είναι ή όπως δεν είναι, δεν υπάρχει για μένα, υπό την έννοια ότι εγώ είμαι χριστιανός. Και αυτό σημαίνει
ότι δέχομαι τον Ιησού Χριστό ως τον Δημιουργό παντός υπαρκτού στον κόσμο, ως τον Θεό μας. Αν αυτός έζησε μαζί μας με τη μορφή του είναι και μίλησε τη γλώσσα μας, μήπως υπήρχε περίπτωση να θέλει να μας παραπλανήσει και να δείξει το Θεό όπως αυτός δεν είναι? Μας έδωσε την εντολή, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Αν προσθέσω στο στίχο αυτό τις λέξεις «έτσι όπως αυτός δεν είναι», τότε παρουσιάζω το Χριστό ως πλάνο. Συνεπώς, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, καθώς αυτός ο ίδιος είναι. Και όταν ο φίλος και συνασκητής μας πατήρ Σίγμα έδωσε ως τίτλο στο βιβλίο μου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί», τότε η πρώτη μου αντίδραση ήταν να διερωτηθώ, είναι άραγε αυτό θεολογικά σωστό? Και βεβαίως ο πατήρ Σίγμα δεν είναι αμαθής άνθρωπος. Εξέφραζε κάτι εντελώς ορθό θεολογικά. Η ίδια η μορφή του τίτλου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί» ομιλεί με απλότητα για την έφεσή μας να γνωρίσουμε το Θεό καθώς εστί. Εγώ δεν έγραψα πουθενά ότι είδα το Θεό καθώς εστί. Διηγούμε απλά για εκείνο που μου δόθηκε, δηλαδή πώς έζησα τη μετάνοιά μου ενώπιον του Θεού στα όρια που αυτός μου επέτρεψε. Η μετάνοια είναι μεγάλο χάρισμα. Και όταν μιλώ μαζί σας ως αδελφός και όχι ως διδάσκαλος από καθέδρας, εσείς ασφαλώς παραμένετε ελεύθεροι είτε να αποδεχτείτε το λόγο μου, όχι ως δικό μου αλλά ως παράδοση της Εκκλησίας, είτε να απορρίψετε τη μαρτυρία μου, γιατί με βλέπετε πώς είμαι και πώς ζω. Παρ' όλα αυτά όμως, πώς θα μπορούσα να εκπληρώσω εκείνο για το οποίο μίλησα στο βιβλίο μου? Κάποιος που κατέχει υψηλό λειτουργήμα μου έγραψε: «Εσείς μαρτυρείτε ο ίδιος για τον εαυτό σας και η μαρτυρία σας δεν μπορεί να θεωρηθεί αληθινή». Και έτσι, απαντώντας το ερώτημα, είναι άραγε επικίνδυνο να μιλά κάποιος για τον εαυτό του ή δεν είναι, θα πω βεβαίως είναι επικίνδυνο. Αλλά όλη η εν Χριστώ ζωή συνδέεται συνεχώς με κίνδυνο. Πρώτος, κύριος και αναπόφευκτος κίνδυνος είναι να αμαρτήσουμε έστω και με τη σκέψη. Ο γέροντας Ιλωανός μου πρότεινε να πάω σε αυτόν μετά την επίσκεψη που μου έκανε ο ερημίτης πατήρ Βλαδίμηρος. Και εγώ πήγα στον γέροντα με μεγάλη ευλάβεια, προσκυνούσα νοερά τη γη που πατούσε ο άνθρωπος αυτός, και ίσως γι' αυτό δεν αντιστάθηκα σε κανέναν από τους λόγους του, αλλά τον αποδεχόμουν με βαθιά ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Και γι' αυτό αποφάσισα να γράψω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο πνευματικός ή ο γέροντας ανοίγεται ίσως μέχρι τέλους. Ο γέροντας Σοφρόνιος, μιλώντας για παράδοση της Εκκλησίας, υπονοεί την παράδοση των ησυχαστών πατέρων, των θεοπτών, ιδιαίτερα του Οσίου Σημειών του Νέου Θεολόγου. Ο μεγάλος αυτός Άγιος διηγήθηκε την εμπειρία της θεοπτίας του και δέχθηκε επανειλημμένα κατακρίσεις από εκείνους οι οποίοι, παραπέμποντας το Θεό νουδί σε ώρα και πόποτε, τον κατηγόρησαν για πλάνη. Έτσι και εγώ, συγχωρήστε με, έγραψα πολλά στο βιβλίο μου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Η αρχική μου σκέψη ήταν να του δώσω τον τίτλο «Η πείρα ενός Ορθοδόξου Μοναχού». Αλλά ο πατήρ Σίγμα επέμενε: «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Βέβαια, ο πατήρ αυτός αγωνίζεται πάντοτε γι' αυτό, να δει το Θεό καθώς εστί. Και αυτός και όλοι εμείς ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Είναι καθήκον μου να σας μεταδώσω εκείνο που μου δόθηκε, ανεξάρτητα από το αν εσείς δέχεστε το λόγο μου, όπως εγώ δεχόμουν το λόγο του Αγίου Σιλουανού ή όχι. Παρέδωσα τον εαυτό μου στην κρίση όλων. Και τώρα σας λέω, όχι χωρίς τρόμο, ότι είμαι ακόμη γεμάτος φόβο μήπως έχω διαπράξει κάποιο λάθος στο βιβλίο μου. Δεν πιστεύω στο αλάθητο του ανθρώπου και αποφεύγω να αποφαίνομαι με βεβαιότητα για οτιδήποτε. Ως εκ τούτου είναι φυσικό να ψάχνω στο βιβλίο μου που τυχόν έσφαλα. Για σας, τους κληρονόμους μου, προτείνω το ακόλουθο έργο. Μετά την εκτιμία μου, βρείτε τρόπο να εξηγήσετε ότι στους λόγους μου δεν υπήρξε κάποια εσφαλμένη κίνηση. Δηλαδή, παρά την εντελώς νέα μορφή του, το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού εκφράζει την ορθόδοξη παράδοση. Διατείνομαι ότι η ορολογία και όλες οι θεολογικές μου επεξηγήσεις είναι σωστές από ορθόδοξη άποψη.